Νομίζω δυστυχώς έχουμε την συνέχιση αυτού που συμβαίνει όλο τον τελευταίο καιρό, τους τελευταίους μήνες, σε ένα πολυμερές φόρουμ αυτής της σημασίας. Δηλαδή είχαμε την Τουρκία να επαναλαμβάνει όσα λέει κατά καιρούς, όχι κατά καιρούς, καθημερινά. Καθημερινά, ναι. Δυστυχώς καθημερινά. Και να αναγκάζεται βεβαίως ο Έλληνας Πρωθυπουργός να απαντήσει. Από τη μία αυτό είναι μια πολύ κακή εξέλιξη, δεν έχει προηγούμενο. Από την άλλη νομίζω ότι εφόσον τα πράγματα εξελίσσονται έτσι όπως εξελίσσονται, ίσως ευαισθητοποιηθούν ακόμα περισσότερο κάποιοι στην Ευρώπη, οι οποίοι ακόμα και τώρα δεν θέλουν να πάρουν θέση, να εμπλακούν σε κάτι που είναι εξαιρετικά έτσι, επικίνδυνο. Θα σας έλεγα ότι η Τουρκία και ο πρόεδρος Ερντογάν δεν απολαμβάνουν εμπιστοσύνης, αλλά αυτό βεβαίως δεν έχει να κάνει με διπλωματική απομόνωση, δηλαδή η Τουρκία δεν είναι Βόρεια Κορέα, δεν είναι, αλλά είναι μια χώρα την οποία όλοι, και αυτό είναι δεδομένο, την αντιμετωπίζουν με εξαιρετική καχυποψία. Δεν την εμπιστεύονται, δεν μπορούν να την αγνοήσουν όμως, γιατί όπως είπα και νωρίτερα είναι μια μεγάλη χώρα, είναι σε μια κρίσιμη γεωγραφική περιοχή, ελέγχει τη Στρόφιγγα με τις μεταναστευτικές προσφυγικές ροές, ελέγχει τα στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων σε μια συγκυρία πολύ ασταθή λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Άρα έτσι θα σας απαντούσα, ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα έλλειψης εμπιστοσύνης και οι περισσότεροι στον κόσμο περιμένουν την επόμενη μέρα, δηλαδή περιμένουν τις εκλογές. Ήταν το επόμενο βήμα. Ήταν ένα βασικό σενάριο το οποίο το συζητούσαμε ήδη από τον Νοέμβριο του 2019, δηλαδή όταν συνήφθη το τουρκολιβικό μνημόνιο. Τότε λέγαμε ότι μία από τις επιλογές της Τουρκίας, και γι' αυτό γίνεται όλο αυτό, είναι η έμπρακτη, εν πάση περιπτώσει, αμφισβήτηση, εντός εισαγωγικών κατοχήρωση των τουρκικών επιδιώξεων στην περιοχή. Αυτά το 19, το 20, το συζητούσαμε από τότε, ναι. Αλλά φτάσαμε στο 22 και έχουμε ένα επεισόδιο πολύ σημαντικό παρακάτω. Νομίζω γιατί η Τουρκία θεωρούσε ότι μέχρι τότε περίμενε να δει για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο εσωτερικό της Λιβύης. Όταν αντελήφθη πριν από λίγους μήνες ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά και ότι η προοπτική της ανάφλεξης και πάλι, η οποία έγινε σε ελεγχόμενα επίπεδα αλλά στην ουσία συνεχίζει το εμφύλιος πόλεμος, τότε αυτό το οποίο έκανε ήταν να πουλήσει για μια ακόμη φορά, να εγγυηθεί την προστασία της προσωρινής κυβέρνησης στην ΠΕΙΜΠΑ, να πουλήσει προστασία και να αγοράσει αυτό το οποίο βλέπουμε, δηλαδή αυτό το πακέτο των συμφωνιών. Μέχρι και πριν από λίγο καιρό νομίζω ότι περίμενε να δει πώς θα είναι η επόμενη μέρα στη Λιβύη πολιτικά, αφού η εκκρεμότητα συνεχίζεται και αφού τα πράγματα γινόταν όλο και πιο εύθραυστα, νομίζω προχώρησε προς αυτή την κατεύθυνση. Η κυβέρνηση του ΠΕΙΜΠΑ χρειάζεται προστάτη και τον έχει βρει στο πρόσωπο της Τουρκίας. Το μεγάλο πλεονέκτημα της Άγκυρας είναι ότι έχει στρατεύματα στο έδαφος. Κοιτάξτε, με την Τουρκία βρισκόμαστε σε διπλωματική ρήξη. Δηλαδή έχουμε ξεπεράσει τα όρια της κρίσης σε διπλωματικό επίπεδο. Και όλοι μας περιμένουμε ποιο είναι το επόμενο επεισόδιο και αν αυτή η κατάρρευση των διπλωματικών σχέσεων, παρόλο που εξακολουθούμε να έχουμε πρεσβευτές και δεν έχουν ανακληθεί όπως θα μπορούσε να συμβεί σε πολλές άλλες περιπτώσεις, είναι τι θα συμβεί μετά. Νομίζω ότι η Τουρκία δεν θα επιδιώξει μια στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της χώρας, αλλά θα κάνει αυτά τα οποία βλέπουμε στη Λιβύη, νότια της Κρήτης, θα αναγκάσει δηλαδή ή θα προκαλέσει την Ελλάδα να αντιδράσει με έναν τρόπο ο οποίος
με τον οποίο μετά θα χρεωθούμε εμείς την κλιμάκωση. Θα μπορούσε, είναι πολύ δύσκολο. Εγώ γενικά είμαι επιφυλακτικός στο να θέτουμε ζητήματα τα οποία δεν έχουμε εξασφαλίσει ότι θα γίνουν. Γιατί κοιτάξτε, ναι, να το θέσει, θα το θέσει, ενδεχομένως θα ικανοποιηθούμε στο εσωτερικό ότι η κυβέρνηση θέτει ζητήματα ή όποια κυβέρνηση. Ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά αν ξέρουμε από πριν ότι δεν υπάρχουν πιθανότητες επιτυχίας για πολλούς λόγους που μπορεί να καταλάβει κανείς, ναι, ναι, για ποιο λόγο είναι πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχει κοινή αμυντική βιομηχανική πολιτική στην Ευρώπη και οι χώρες οι οποίες μπορούν να πουλήσουν τέτοια συστήματα αμυντικά τα οποία να ενδιαφέρουν την Άγκυρα είναι πολύ συγκεκριμένες. Είναι 2-3, δεν είναι παραπάνω. Λοιπόν, δηλαδή είναι Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία. Λοιπόν, νομίζω ότι το ελληνικό λόμπι και η διπλωματική προσπάθεια δεν χρειάζεται να φτάνει και να, αν θέλετε, να φορτώνει την ατζέντα την ευρωπαϊκή. Μπορεί να γίνει σε διμερές επίπεδο με ίσως καλύτερα αποτελέσματα, ίσως, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Ακριβώς, δεν θεωρώ ότι πρέπει να θέτουμε ζητήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να εισπράττουμε αρνήσεις διπλωματικές.